Φίλε και φίλοι του Βήματο Ορθοδοξία, καλησπέρα σα. Έχουμε να σα μεταδώσουμε μια δυσάρεστη είδηση που αφορά το Άγιον Όρος. Ε, ε, Πριν λίγο πληροφορηθήκαμε ότι είχαμε δύο σημαντικέ, δύο απώλειε μοναχών από την Αθωνική Πολιτεία λόγω κορονοϊού. Ο μοναχό Μάξιμο Μόσκος από το κελί τη Ιερά Μονή Παντοκράτορο στην περιοχή των Καριών, συγγραφέα βιβλίων για την Παναγία, γνωστό στο αγιορετικό κοινό και ευρύτερα, ο μοναχό άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο του Πολυγύρου έχοντα νοσήσει από κορονοϊό. Σύμφωνα με πληροφορίε μα, ο πατήρ Μάξιμο είχε σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, ενώ παράλληλα καθυστέρησε να δεχθεί ιατρική βοήθεια, όπω μα λένε οι πηγέ μα. Ο δεύτερο μοναχό που κοιμήθηκε σε νοσοκομείο τη Θεσσαλονίκη είναι ο μοναχό Αθανάσιο, ηλικία 71 ετών ε, από τα βουλευτήρια της Αγίας Άνης. Αύριο θα μεταφερθούν ε, οι σωρί τους ε, στο Άγιον Όρος, προκειμένου να γίνει η νεκρόσιμος η εξόδιος ακολουθία. Για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως. Εν